Εισαγωγή. Πάμε. Και λέει ένας πελάτης, Μάστρο Γιώργη, δεν στέλνεις το γιο σου στον κάμπο να φορτώσει κλίματα. Εκεί όλοι τα παρατάνε. Βάσο, μου λέει, είμαστε πατέρας και γιος, μια ψυχή. Ότι Θεός χώρεσε. Να πάω, παίρνουμε ένα γαϊδούρι Ιτανικό, εμείς δεν είχαμε διαπράγματα. Και πάω εγώ στον κάμπο. Εγώ περίμενα, δεν πήρα ούτε σύρματα, τίποτα. Πάω και φορτώνω δεμένα τα κλίματα. Βρήκα εκεί πέρα πραγματικά. Στον δρόμο καθώς πήγαινα, δεν έλεπα εγώ ότι άκρη στον δρόμο έχουν βάλει αγλαδιές. Και είναι μία αγλαδιά στενή. Αλλά και μου είπαν όμως, είπαν στον πατέρα μου, λέει, αν το τυχόν και πει κανένα δραγάτης, λέει, να το πει, ξέρεις τίποτα, έτσι και έτσι, να σε αφήσει. Αλλά να μην επιμένεις. Φορτώνω εγώ, κάνω, πάω να γυρίσω, βλέπω τι έτω, άμα το δραγάτης, γυρίζω πίσω, τα ξεφορτώνω, παίρνω το γαϊόν να φύγω και ήταν αχλάδια, δεν ήταν. Τα μάτια του δεν βλέπανε. Αυτό επάντα και του φάγε τόσο περίεργο. Αν δεν ήταν αγροφύλακα, θα δεν ήταν τίποτα. Η αγκλαδιά ήταν. Πέρασε όλο και τα χαρδιά για αγροφύλακα. Καταλάβατε τι είναι. Μακριά, ναι, νόμιζε τον έκανε για. Ούτε το είπε. Πώ δεν το έκανε. Επειδή ήταν αθώ, παιδί, παρακόρησε ο Θεός για να μην κάνει την αμαρτία. Σε κλέψει ο και αυτός, ο Μάνης, μου λες, κάτσε, δεν κάτσε, δεν έκανε. Βασίλη, νόμιζα ότι είναι δραγάτης. Βασίλη, είναι ο δραγάτης. Τελικά τα φόρτωσες τα... Τα, μετά τα πήρα, φυσικά. Άκου. Μετά ξαναγυρίζω πάλι τα φόρτωσες. Καλημένα κλίματα, έτσι. Δεμένα. Όλοι κάτι έχουμε κάνει. Τι είναι αυτό. Λοιπόν, να αρχίσουμε, δεν πειράζει. Λοιπόν, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκτηκε το πνεύμα της αληθείας, ο παταγού παρών και τα πάντα πιόλα, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ευθέ και σκήνωσε αμήν, εκαθάρισον ημάς από πάσης κυρίως και σώσον αγαθέ της ψυχάς ημών. Αμήν. Αυτό που θα αναγνώσουμε είναι ένα κομμάτι από μία ομιλία του Ιερού Χρυσοστόμου. Έχει το όνομα, ονομάζεται η ομιλία, κατάνοιξης. Ξέρει κανείς τι είναι η κατάνοιξη. Ας ακούσουμε τον Άγιο που θα μας το πει καλά. Του ζητάει του Ιερού Χρυσοστόμου ένας φίλος του, προφανώς πρόκειται για αγιασμένη ψυχή, του ζητάει να του γράψει, καλώς τον Δημήτρη, μία ομιλία να τη διαβάσει για να καλοποιήσει την ψυχή του και τη βελτιώσει. Από τη θέση που βρισκότανε. Και ανάμεσα στα άλλα, ο Ιερός Χρυσόστομος του λέει, θα κάνω υποχώρηση, γιατί εσύ μου γράφεις την επιστολή σου ότι μου τη ζητάς γιατί είσαι χαμηλά, ότι είσαι στους πρόποδες του βουνού, ενώ από ό,τι εγώ γνωρίζω είσαι στην κορυφή. Ο άνθρωπος που κάνει τη νύχτα η μέρα και την αφιερώνει όλη στην προσευχή, που του στάζουν τα δάκρυα γιατί αισθάνεται το βάρος των αμαρτιών, ο άνθρωπος που δεν κοιμάται ως επιτοπλίστων, εκείνος που αγκαλιάζει τον κόσμο όλο, δεν είναι δυνατόν να μην είναι μέσα σε αυτή την αρετή που μου ζητάς εγώ να σου αναπτύξω. Ζεις μες την κατάνοιξη, μου τη ζητάς την κατάνοιξη, που στην πράξη τη ζεις.
επειδή όμως έχεις μεγάλη παρησία στο Θεό, δηλαδή παρησία στο Θεό σημαίνει μιλάς και ο Θεός είναι μπροστά σου και σ' ακούει. Κατευθείαν. Και εγώ έχω ανάγκη, λέει ο Χρυσόστομος, από τις προσευχές σου, θα κάνω υποχώρηση και θα σε ακούσω και θα σου γράψω για την κατάγγιση την οποία μου ζητάς. Ανάμεσα στα άλλα, του γράφει, θα του συναντήσουμε και μέσα, χαρακτηριστικά, ένα απόσπασμα που είναι ζωντανό. Είναι για τον Δημήτρη αυτό, που βλέπει μόνο εδώ και τώρα, εδώ στην Ελλάδα και τώρα τι γίνεται στην Ελλάδα και στον κόσμο βέβαια. Τι αυτή συμφορά, τέτοια συμφορά, την οικουμένη κατήλυφε άπασαν. Έχει καταλάβει όλη την οικουμένη. Τέτοια συμφορά. Το τέτοια σημαίνει ποιότητα και μέγεθος. Κοιτάξτε και την ποιότητα και το μέγεθος. Ποιότητα, την ποιότητα το λέμε καταχρηστικά, γιατί για συμφορά δεν μιλάμε για ποιότητα. Έτσι δεν γίνεται. Τι αυτά άπαντα στους ανθρώπους συνέχει κακά. Προσέξτε το καλά. Λέει από τη μια μεριά, την οικουμένη την έχει εγμαλωτήσει τέτοια συμφορά. Κατήλυφε. Και τώρα λέει, τι αυτά άπαντα στους ανθρώπους συνέχει κακά. Έχει δεμένους ο άπαντας. Δεν υπάρχει ένας. Είναι αυτό που λέει ο Δαβίδ. Τι λέει, πάντες εξέκλειναν άμα ηχριώθησαν. Δεν υπάρχει που είναι άνθρωπος που είναι έξω από τον κανόνα αυτό. Δεν είναι έτσι. Γραφή το λέει. Το λέει και το παραλαμβάνει και ο Απόστολος Παύλος εκείνο το πράγμα. Λοιπόν, τέτοια λέει μεγάλα κακά έχουν εκμαλωτήσει τους ανθρώπους, όλους άπαντας. Να το προσέξουμε. Και ακούστε στη συνέχεια. Ούτως άπαντα ανατέτραπτε τόσο πολύ. Όλα έχουν υποστεί ανατροπή, ανατέτραπτε, έχουν τουμπάρει. Καταλαβαίνεις, αδερφέ Βασίλη. Όλοι το καταλαβαίνετε. Λέει, έχουν άπαντα ανατέτραπτε. Όλα έχουν τουμπάρει. Έχουν ανατραπεί. Και συγκέχεται. Και είναι μέσα στη σύγχυση. Μήπως κάνει λάθος ο Χρυσόστομος Δημήτρη. Εσένα το Δημήτρη κάτω. Α, τα εμένα. Μη, εσένα, Δημήτρη. Είναι άλλος, είναι από εδώ, είναι άλλος, άστον. Εσένα κοιτάω. Δεν νομίζω ο Ιερός Χρυσόστομος θα κάνει λάθος, όχι. Όχι. Λέει, έχουν ανατραπεί όλα, έχουν υποστεί σύγχυση όλα και μέσα στην σύγχυση είμαστε εμείς. Και συνεχίζει. Και αρετής ίγνος, ίγνος αρετής, προσέξτε μία λέξη, ουδαμού. Περιμένεστε το. Πουθενά. Πουθενά. Ψάχνει να βρει αρετή και δεν βλέπει πουθενά. Ρε αδέρφια μου, ας ψάξουμε το έδαφος εδώ να βρούμε αν έχουμε κάτι που να μας ενώνει με το Θεό. Αφού αυτά από τότε μέχρι σήμερα και στους αιώνας έτσι θα είναι. Έχεις αμφιβολία? Όχι. Έτσι τα λέω Χρυσόστομο, έτσι θα είναι. Μην το ψάχνουμε. Είναι σαν να μιλάει για σήμερα. Αυτά από τότε που έπεσε ο διάβολος και μετά ο άνθρωπος στη συνέχεια, αυτά είναι μία μόνιμη κατάσταση. Με επαναλαμβάνονται. Και άμα διαβάσει την Εκκλησία, άλλο πράγμα. Η Εκκλησία αν δεν βρέθηκε μέσα σε μία σύγχυση, σε μία ανατροπή από αιρετικούς, από βασιλιάδες, από αυτοκράτορες κλπ. Και ψάχνουμε τώρα να μην τα βρούμε από αυτούς τους ανθρώπους που κυβερνάνε τον κόσμο να φτιάξουν τον κόσμο. Δεν είναι δυνατόν. Μην το ψάχνουμε καθόλου. Δεν μας πέφτει λόγος. Πάμε παρακάτω. Ούτω
και εμείς, έτσι και εμείς, όμοια δηλαδή, τα τονοσούντων άπαντα πράτομεν. Και εμείς, αφού η οικουμένη είναι μες στο κακό και μες στη εισήγηση, και εμείς αυτά που κάνουν οι άρρωστοι κάνουμε. Μας και δεν είμαστε άρρωστοι. Έχει γούστο, δεν είμαστε άρρωστοι. Αυτό που είπε ο αδελφός, πάντε σε ξέκλειναν άμα οι κρυώθησαν, ότι όλοι έχουν φύγει από το δρόμο, έχουν κάνει κλίση, εξέκλειναν, αφού προηγουμένως αχρίωσαν, βρώμησαν τον εαυτό τους. Τον έκαναν αχρίο, άχρηστο. Λοιπόν και εμείς, λέει ο Χρυσόστομος, τα τονοσούντων άπαντα, προσέξτε, άπαντες, άπαντα, άπας ο κόσμος, άπασα η οικουμένη, το λέει, για δεν υπάρχει τίποτα που να είναι έξω από τη συμφορά που λέγεται κακό, που λέγεται αμαρτία. Και μην το ψάχνουμε να διορθώσουμε κάποιους άλλους που μέσα είμαστε και εμείς, ενώ εμείς είμαστε αδιόρθωτοι. Δεν είναι έτσι, Βασίλη? Το διάβασα και τα έγραφα για να μου μένει. Και λέει ακόμα, ουδε αυτό τούτο, ενώ όλα αυτά είναι έτσι και, μέσα, και εμείς είμαστε μέσα στην αρρώστια και κάνουμε αυτά που κάνουν οι άρρωστοι, συμπληρώνει ο Χρυσόστομος. Ότι νοσούμεν, ίσμεν, ότι είμαστε άρρωστοι, το γνωρίζουμε. Δεν λέμε, ουδείς ένα μάρτυρος, δεν λέμε τι θέλω να πω παραπάνω. Τα τονοσούντων, ίσμεν, γνωρίζουμε. Άπαντα συνόσως κατήλυφε. Όλους η αρρώστια τους έχει καταλάβει. Αυτό σημαίνει κατήλυφε. Τους έχει προσβάλει. Με έτσι αλλιώς. Ναι. Και να δούμε και τώρα. Και ανάμεσα στα άλλα, ουκίδινα, ουκίδα, ή την ασετέρους μάλλον ημών υποδείψετε είναι του Χριστού. Και λέει, δεν γνωρίζω αν μερικοί άλλοι πιο πολύ από εμάς, είναι εχθροί του Χριστού. Αν πιο πολύ από εμάς άλλοι είναι εχθροί του Χριστού. Βάζει και τον εαυτό του μέσα και λέει, είμαι εγώ ο Χρυσόστομος πιο πολύ εχθρός από τους άλλους του Ιησού Χριστού. Δεν ξέρω γιατί. Μπορεί κανείς να το απαντήσει αυτό? Έχει μια άλλη ενότητα παρακάτω που λέει ότι αν κάποιος που έχει ακούσει για τις γραφές, για τον Χριστό και που δεν ζει μες στον χώρο που ζουν οι χριστιανοί όπως ζούσε ο Χρυσόστομος, έχει ακούσει έξω για τον Χριστό και το Ευαγγέλιο και έχει μορφώσει κάποια ιδέα περί της τελειότητας του Ευαγγελίου και έρθει ανάμεσά μας, θα πει, μα χειρότεροι από αυτούς δεν υπάρχουν στον κόσμο. Το αντιλαμβάνει, το λέει ο Χρυσόστομος. Χειρότεροι από αυτούς που είναι χριστιανοί δεν υπάρχουν στον κόσμο. Ίσως το βρούμε παρακάτω. Ίσως το βρούμε παρακάτω. Λοιπόν, όλα αυτά σαν μία εισαγωγή, σαν θα λέγαμε ένα προθάλαμο μπροστά από το θέμα που ονομάζεται κατάνοιξη. Γιατί για να φτάσεις στην κατάνοιξη πρέπει να ξέρεις ότι είσαι άρρωστος για να ζητήσεις την υγεία σου. Έτσι δεν είναι? Χωρίς να ξέρεις ότι και δεν βλέπεις και δεν ακούς και η καρδιά σου δεν πάει καλά, δεν πας στο γιατρό, δεν πας στην κατάνοιξη. Έτσι λοιπόν και εμείς, λέει ο Χρυσόστομος στο τέκνο του, δεν ξέρω τι είναι ο Δημήτριος, δεν το λέει μέσα εδώ που έχω το βιβλίο, εγώ λέτε από πού να αρχίσω για να σου δώσω μερικά φάρμακα από αυτά που ζητάς, που εσύ όμως θα ζεις και τα έχεις. Και λέει τώρα, από πού λοιπόν να αρχίσω το λόγο, και εις ποιο θεμέλιο και βάση να βασίσουμε το λόγο εγώ που θα σου δώσω γραπτά για να διαβάσεις.
μάλλον από τους λόγους του Κυρίου, πουθενά άλλο, με τους οποίους ταλανίζει, με τους οποίους λόγους ο Κύριος ταλανίζει, χτυπάει, τσεκουρεύει, πρώτον, τους γελώντας, τοποθετεί δε τους πενθούντας στη μερίδα των μακαριζωμένων, εκείνους που έχουν σαν πρόγραμμα στη ζωή τη διασκέδαση και γελάνε και χορεύουνε, τους ταλανίζει, να δίνουμε σαφή τα γνωρίσματα. Ενώ εκείνους που ζουν υπό το πένθος, όχι επειδή έχασαν κάποιον άνθρωπο, γιατί κάποια στιγμή όλοι περνάμε από το κανάλι, και αυτοί που δεν πιστεύουν καθόλου, και στεναχωριόνται γιατί έφυγε ο άνθρωπος, και όμως δεν χαμπαρίζουν για την άλλη ζωή. Δεν μιλάει για αυτό το πένθος. Μιλάει για το πένθος που, δηλαδή για τη θλίψη που αισθάνεται ο άνθρωπος, επειδή βρίσκεται σε κατάσταση αμαρτωλότητας. Και εκεί πια θλίβεται, στενοχωρείται, πονάει και ζητάει το έλεος του Θεού. Η θλίψη αυτή, του λέει ο Απόστολος Παύλος, σας έκανε και λυπηθήκατε στους Κορινθίους, το λέει, που είχαν ένα αμαρτωλόκι μέσα, που είχε κάνει μοιχεία, λοιπόν, και λέει, με τη μητριά του. Και εκεί τους λέει, σας έκανε και λυπηθήκατε, αλλά για να καταλάβετε, να διορθωθείτε. Και εκείνον πετάχτε τον από τη μέση, λέει, που αμάρτησε. Εν πάση περιπτώσει, λέει ο Κύριος, μακάρι οι πενθούντες. Συνέχισε το. Ότι αυτοί παρακληθήσαν. Εξήγησε το. Αλλά λέει το άλλο. Εξήγησε το. Οι πενθούντες ότι γελάσατε. Ναι, το ίδιο πράγμα είναι. Εξήγησε το. Ότι παρακληθήσονται. Δεν μπορώ να το πούμε. Θα το εξηγήσουμε. Θα παρηγορηθούν. Όχι από παρηγοριά, όπως την εννοούμε με το ανθρώπινο μυαλό και με τα ανθρώπινα μέτρα, αλλά με την παρηγοριά του ουρανού. Όπως λέει ο Παΐσιος, ζούσε μες στη θλίψη και αισθανόταν κάποιες στιγμές πελάγι ευτυχίας, γιατί τον επισχίαζε η χάρις του Θεού και εξουδετέρωνε το πένθος για την αμαρτία και το κλάμα που έριγνε και ένιωθε ότι ζούσε στον παράδεισο. Αυτό εννοεί εδώ πέρα, με άλλα λόγια. Με άλλα λόγια. Λοιπόν, άρα λοιπόν, λέγει ότι οι γελώντες, αυτοί που γελούν τώρα, τους περιμένει ρήμος. Ναι, να ταλανιστούν. Αυτοί που νιώθουν πένθος, κυρίως για το ότι δεν έχουν πρόοδο στη ζωή τους, αυτοί θα παρηγορηθούν. Και παρακάτω, ουέ οι κλαίοντες, με συγχωρείτε, ουέ οι γελώντες νυν, ο Κύριος το λέει αυτό, αλίμονο σε αυτούς που έχουν μεταβάλει τη ζωή τους σε γέλιο, χαρά, διασκέδαση. Να καταλαβαίνουμε τι διαβάζουμε. Ό,τι πενθήσετε και κλάψετε, σας περιμένει εκεί, στον Άδη, πένθος και κλάμα. Στον Άδη, πένθος και κλάμα. Και πολύ λογικά, πολύ δικαιολογημένα, το λέει ο Χριστός αυτό, διότι ο παρόν καιρός είναι πράγματι όλος καιρός πένθους και οδυρμών. Για κοιτάξτε να δείτε κάτι. Μέσα στη ζωή περνάμε όλοι από κανάλι με δυσκολίες. Όποιες δυσκολίες κι αν βάλουμε στη λογική μας. Και ακόμα και από πόνο περνάμε. Μπορεί να είναι πείνα, μπορεί να είναι πόνος, μπορεί να είναι πειρασμοί από τον πειρασμό ή και από ανθρώπους. Ευχαριστία. Με αυτό λέμε το σύνορα. Λέμε ότι αυτά είναι μέσα στη ζωή και μια και είπε ευχαριστία, ουχή 10 εκαθαρίστησαν, μα εγώ του έκανα του Κώστα, θα πει κάποιος,
αυτό το ωραίο δώρο και δεν μου λέει καλημέρα. Αυτή είναι η απάντηση, Βασίλη, στο δώρο που κάνει στο αλλού. Έτσι είναι, ναι. Λοιπόν, και αυτό είναι μες στο χώρο των πειρασμών της ζωής. Αν την ώρα του πειρασμού, του οποιοδήποτε πειρασμού, σταθείς όμορφα, ο Κύριος πληρώνει και εδώ και εκεί. Πληρώνει και εδώ και εκεί. Γι' αυτό λέει, αυτοί που υπομένουν, που ανέχονται, που κλαίνε για τα μαρτήματά τους εσωτερικά, αυτοί λοιπόν θα παρηγορηθούν. Προχωράμε λοιπόν παρακάτω. Και το λέει εδώ πέρα αυτό που διάβασα προηγουμένως. Τόσο έχουν ανατραπεί τα πάντα και έχουν περιέλθει σε σύγχυση και πουθενά δεν ευρίσκεται ίγνος αρετής. Και το πλέον λυπηρόν ότι ούτε εμείς έχουμε αίσθηση των δεινών που μας κατέχουν. Αυτό είναι το φοβερό. Να είσαι άρρωστος και να μην καταλαβαίνεις ότι είσαι άρρωστος. Να πάσχεις από καρκίνο και να μην αντιλαμβάνεσαι καθόλου ότι έχεις καρκίνο. Ονοείτο. Μια φορά ένας ιεροκήρυκας που είχε φύγει από τον κόσμο ξεκίνησε το κήρυγμά του, θυμάμαι τότε ήμουν 30 παραπάνω και είπε ότι για την ατομική βόμβα και έκανε μια περιγραφή και είπε αν μια βόμβα πέσει όπως έπεσε πέστε το ατομική ενέργεια τότε με το Τσερνομπίλ, πόσοι δεν αρρώσαν, πόσοι δεν έπαθαν και τα λοιπά. Και είπε όχι Τσερνομπίλ, όχι ατομική ενέργεια, η αμαρτία είναι κατά πολύ μεγαλύτερη σε μεγατόνους από δύναμη για την ψυχική ζωή του ανθρώπου, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε. Είναι αυτό που λέει ο Ρωσισόστομος εδώ ακριβώς, ότι ούτε εμείς έχουμε αίσθηση των δεινών, των συμφορών δηλαδή, ούτε εμείς έχουμε αίσθηση, το τονίζω για να μου μείνει και εμένα, ναι, των δεινών που μας κατέχουν. Ούτε σε άλλους παρέχουμε, δίνουμε την εντύπωση ότι έχουμε αυτή την αίσθηση. Αλλά μοιάζουμε με σώμα εξωτερικός ωραίο, μοιάζουμε με σώμα εξωτερικός ωραίο, εσωτερικός καταδαπανόμενο, το σώμα που το κατατρώει, το πυρ, η φωτιά. Για ποιο λόγο να φαινόμαστε ωραίοι και μέσα να μας τρώει τα σωτικά η φωτιά? Ποια φωτιά, το ερώτημα, ποια φωτιά? Ο μίσος. Δεν έπαιστε δυνατά? Ο μίσος, δηλαδή. Της αμαρτίας. Της αμαρτίας, γενικά, η φωτιά της αμαρτίας. Καίει. Και το φοβερό είναι που δεν το καταλαβαίνουμε. Αυτό λέει, τονίζει ο Ρωσόστομος. Δεν το καταλαβαίνουμε. Και το λέει, γιατί δεν το καταλαβαίνουμε? Ένεκα της αναλγησίας. Τι σημαίνει αυτό, Σταύρο? Ανάλγητος. Ο άνθρωπος που δεν αισθάνεται... Τίποτα. Τίποτα. Τσιμέντο. Ναι, τσιμέντο. Είναι τσιμέντος εσωτερικά. Μπετός αρμέ. Και ό,τι και αν γίνεται δεν χαμπαρίζει. Δεν συγκινείται. Μέσα, προσέξτε το, λέει έχουμε ο Ιερός Χρυσόστομος. Έχουμε. Δεν λέει έχετε. Ούτε έχεις. Και ο εαυτός του μέσα, ο Άγιος, το βάζει μέσα. Έχουμε αναργησία. Καθόλου δεν διαφέρουμε, λέει, από τους παραπέοντας. Παραπέοντες είναι αυτοί που γλιστράνε. Περπατάνε και γλιστράνε. Παραπατάνε. Ναι. Πέφτουν κάτω, κάνουν, σηκώνονται κλπ. Οι οποίοι πολλά επικίνδυνα και σχρά και λέγουν και πράττουν
χωρίς ντροπή. Δεν διαφέρουμε από αυτούς, λέει. Χωρίς ντροπή, για τα οποία όχι μόνο δεν ντρέπονται που τα λένε και τα κάνουνε, αλλά και καυχόνται και νομίζουν ότι είναι υγιέστεροι και από τους υγιείς. Τα λέει αυτά, όχι για αυτούς, τον εαυτό του βάζει εκεί πέρα. Έτσι μοιάζουμε, λέει, όλοι. Άντε, πιστεύουμε ότι είμαστε υγιείς. Άλλος από εκεί του ζητάει, γράψε μου για την κατάνοιξη, που είναι άνοιγμα ψυχής και ομιλία με τον Θεό συνεχώς, και ο Χριστόστομος για να του ανοίξει την ψυχή, περισσότερο από ό,τι είναι, του λέει, αυτοί είμαστε, αδελφέ μου. Είμαστε άρρωστοι και δεν καταλαβαίνουμε τα αρρώστια. Έχουμε σώμα ωραίο εξωτερικά, αλλά μέσα μας τρώει το κακό. Και όχι μόνο μας τρώει, αλλά και το διοχετεύουν σ' άλλους και το έχουμε και καμάρι, γιατί είμαστε βρώμικοι. Αυτό λέει. Το έχουμε και καμάρι, καμαρώνουμε. Δηλαδή, εδώ ο Χριστόστομος όντως βλέπει έτσι τον εαυτό του. Δεν λέει κάτι από, θα λέγαμε, ταπείνωση. Μια πραγματικότητα που τη ζει κάτω από το φακό του Άγιου Πνεύματος. Και όχι μόνο αυτός, αλλά και όλοι οι άλλοι. Πότε είπε ο Απόστολος Παύλος ότι εγώ είμαι ο πρώτος αμαρτωλός? Μόλις τον επισκέφτηκε η χάρη του Θεού και είδε το βούρκο που είχε μέσα, και τότε φώναξε, είμαι ο πρώτος στον κόσμο αμαρτωλός. Όταν πια πάλεψε με το κακό ο Ιερός Χρυσόστομος και πέρασε από το κύμα της κατανήξεως, τότε είπε κάτι άλλο δυνατό πολύ. Ουκέτι ζω εγώ, δεν ζω πια εγώ, είναι η πρόοδος που έχει κάνει και διαπιστώνει ότι εγώ δεν ζω τώρα, ζει μέσα μου Χριστός. Χριστός. Υπάρχει επομένως μια κατάσταση που βλέπεις τον εαυτό σου να ζει μέσα στην αμαρτία και παλεύεις εσύ για να βγεις από την αμαρτία, και η κατάσταση να είσαι ψηλά, όπως ο Παύλος το είδε εκείνον και το έζησε και είπε δεν ζω εγώ, ζει σε μένα ο Χριστός. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ανέβηκα και στον ουρανό και είδα με τα μάτια μου, όχι αυτά, με τα άλλα, αυτά που δεν βλέπει άνθρωπος, με τα αυτιά μου, αυτά που δεν ακούει άνθρωπος, και αυτά που η καρδιά κανενός ανθρώπου δεν μπορεί να τα ζήσει. Επαναλαμβάνω, αυτό σημαίνει κατάνοιξη, αυτό που ακούμε, αυτό είναι η κατάνοιξη. Να νιώθεις γύρω σου, ο είσαι αμαρτωλός, αλλά τα χέρια του Θεού να σε βαστάνε μέσα στην αμαρτωλότητά σου, όχι στην αγιοσύνη σου. Μάλιστα. Λοιπόν, έτσι λοιπόν και εμείς, ενώ κάνουμε όλα εκείνα που κάνουν οι άρρωστοι, αγνοούμε όμως τούτο το πράγμα, ότι είμαστε άρρωστοι. Κάνουμε ό,τι κάνουν οι άρρωστοι, είμαστε άρρωστοι, αλλά δεν καταλαβαίνουμε, αγνοούμε ότι είμαστε άρρωστοι. Τα ξέρουμε όλα. Τα ξέρουμε. Όχι. Όλα. Το σιγά σιγά να καταλαβαίνουμε τι διαβάζουμε. Άρα όλα τα έχει καταλάβει το κακό. Άπαντα, άπασα την οικουμένη, πάντα άνθρωπο κατήλυφε η αμαρτία, λέει ο Χριστόστομος. Νοσούμε, αλλά γνωρούμε ότι είμαστε άρρωστοι. Επομένως, φωνάζεις άμα είσαι άρρωστος και δεν το καταλαβαίνεις, φωνάζεις γιατρό. Δεν φωνάζεις γιατρό, πώς θα φωνάζεις γιατρό? Αυτό συμβαίνει με τον κόσμο, που είναι άγιος όλος ο κόσμος κατά τη γνώμη του. Πώς θα φωνάξεις τον Κύριο που είναι γιατρός? Πώς θα πάει στην εκκλησία, πώς θα ξεμολογηθεί, πώς θα κοινωνήσει, αφού σου λέει είμαι εντάξει, είμαι υγιής? Είπαμε τα μάτια. Τα μάτια, παρόλο ότι τα έχουμε, δεν βλέπουμε. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό τα λέμε για να καταλαβαίνουμε και λιγάκι. Αλλά για σωματική αρρώστια, όταν είναι σωματική αρρώστια, ναι, τρέχουμε στο γιατρό. Το λέει παρακάτω, ναι. Ενώ όταν είπε ψυχικό άρρωστη, δεν το καταλαβαίνουμε και δεν πάμε στο γιατρό. Το πιο σημαντικό είναι το πνευματικό. Ότι ακούμε το γιατρό τι μας λέει,
Το Θεό δεν τον ακούμε. Που μας λέει εκείνος στον τρόπο. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Αλλά υπάρχει περίπτωση να είσαι ασθενής, σπάνιες περιπτώσεις, και να μην το καταλαβαίνεις και να μην είσαι γιατρό. Υπάρχει και αυτό στη μέση. Και αυτό στη μέση υπάρχει. Λοιπόν, νομίζω πως αυτό που είπες προηγουμένως θα το δούμε τώρα, γιατί το σώμα μας και το τυχαίο πάθος, αρρώστια δηλαδή, και τυχαία αρρώστια που θα μας ενοχλήσει, και γιατρούς καλούμε, και χρήματα ξοδεύουμε, και υπομονή κάνουμε, και χρήματα ξοδεύουμε, και γιατρούς καλούμε, και υπομονή κάνουμε. Και δεν παραλείπουμε τίποτα, αλλά κάνουμε το παν μέχρι ότου διώξουμε εκείνο που μας στενοχωρεί. Την αρρώστια, προφανώς. Για την ψυχή μας όμως, το είπες και το είπε και ο Βασίλης, που καθημερινά, η ψυχή μας καθημερινά κεντάται, τρυπιέται από πάθη σημαντικά και ταράσεται και καίεται και κρυμνίζεται και με κάθε τρόπο καταστρέφει τον εαυτό της, ούτε το ελάχιστο λόγο κάνουμε. Μούγκα! Μούγκα! Φταίει ο άλλος. Ε? Ο άλλος θα έχει υποφέρω εγώ και όχι τα λατώματα με αυτό που έπρεπε. Μόνο αυτό. Μούγκα, τίποτα. Η ψυχή μας εκείνο γκρεμίζεται, πας και υποφέρει, λέει, τίποτα. Και το αίτιο είναι ότι όλους μας έχει προσβάλει η νόσος. Η αιτία είναι ότι όλους μας έχει προσβάλει η αρρώστια. Δηλαδή, εγώ όταν είμαι άρρωστος, μου περισσεύει χρόνος όταν πονάω να βλέπω τον άλλον που υποφέρει και να λέω κοίταξε που δεν κοιτάει τον εαυτό του. Τρελός θα είμαι άμα εγώ δεν κοιτάξω τον εαυτό μου να γίνω καλά. Είναι πράγματι σχιζοφρένεια. Αυτό γίνεται με την πνευματική κατάσταση του ανθρώπου. Να είμαστε όλοι ασθενείς και να βλέπουμε τον άλλο άρρωστο. Προχωράμε. Και όπως οι ασθενείς, εάν συμβεί να μην έχουν πλησίον τους κάποιον υγιή για να τους παρασταθεί, να τους βοηθήσει δηλαδή, ένας άρρωστος θα λέει κάποιον να τον βοηθήσει δίπλα του, από τίποτε δεν εμποδίζεται να καταλήξουν και στο θάνατο. Αν δεν υπάρχει κάποιος να ενδιαφερθεί, εγώ άρρωστος, θα καταλήξει και στο θάνατο ακόμα. Εφόσον κανείς δεν υπάρχει να τους εμποδίσει από τις επιθυμίες, τις παράλογες που έχουν. Έτσι και εμείς, επειδή κανένα δεν έχουμε, εμείς οι χριστιανοί, το λέω εξόστομος, κανένα δεν έχουμε, τονίζω τις δύο λέξεις που χρειάζονται, υγιένοντα καθαρός, που να έχει τζάμι την υγεία την ψυχική, τζάμι την υγεία την ψυχική. Δεν έχουμε κανένα, λέει. Το λέει αυτό η Γραφή. Έλα, ουδείς καθαρός απορρίπου, από κανένας δεν καθαρός απορρίπου, καν μία ημέρα ο βίος αυτού ή και μια μέρα να λέει η ζωή σου λέει στη γη επάνω, δεν είσαι καθαρός. Δεν είναι τζάμι καθαρή η ψυχή σου από το κακό. Γι' αυτό είμαστε έτσι όπως είμαστε. Δεν υπάρχει επομένως κάποιος να μας πει «Στοπ, δεν πας καλά» και άμα μας το πει δεν πούμε «Είμαι καλά» του. Τώρα μου θυμίζει το έχω πει Σταύρο και άλλη φορά. Τουλάχιστον τη Βηθλεέμ το έχω πει. Εδώ δεν θυμάμαι. Κάποιος πίστευε ότι είναι υγιής στα Ιεροσόλυμα που ήταν και ο Άγιος Παΐσιος. Και έκανε και τον ταπεινό. Έδινε παντού ότι είναι ταπεινός και πράγματι ο κόσμος είχε αποκομίσει την
εντύπωση ότι είναι ταπεινός. Ένα πρωινό χτύπησε η καμπάνα, δεν είχε πάει εκκλησία και πάει κάποιος φίλος του, χτυπάει την πόρτα, τάκ, τάκ, τάκ. Δεν ξέρω αν ήταν ο Πατρο Παΐσιος, μπορεί να είναι και αυτός, ο Άγιος Παΐσιος. Και του λέει, άντε, χτύπησε η καμπάνα, δεν θα πας ακόμα εκκλησία. Άντε τράβα από εκεί πέρα, μη σε μένα ότι εγώ δεν πάω στην εκκλησία πρωί πρωί. Ναι, ναι, η αρρώστια, η αρρώστια είναι κρυφή. Αυτή είναι κρυφή αρρώστια, Βασίλη. Πρέπει να μας κουνήσει ο άλλος για να καταλάβουμε πόσο άρρωστοι είμαστε. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Εδώ και εγώ μιλάω, τα λέω καλά. Αλλά ένας έξω που ανοίξει τη γλώσσα, άντε να με μαζέψει και εμένα από εκεί πέρα. Έτσι. Να λέμε και την αλήθεια, μην κάνουμε το ταπεινό. Είναι η αρρώστια υποβόσκη εσωτερικά. Δηλαδή, κρυφά της δίνουμε τροφή, χωρίς να καταλαβαίνουμε από την ψυχή μας μέσα. Και αφού της δίνουμε τροφή, κάποια στιγμή που θα έρθει η επίρρεια από τον πειρασμό ή από κάποιον άνθρωπο, θα κάνουμε την έκρηξη. Τελείωσε. Αυτό σημαίνει εγωισμός. Αυτό δεν θα πει και το άλλο, ότι εάν δεν έχουμε κάποιον, αυτό εννοεί ότι ο άνθρωπος πρέπει να έχει κάποιον πνευματικό. Πατέρα, οδηγό. Ναι. Για να μπορεί να του πει τα ελαττώματά του, τι θα κάνει και να του οδηγήσει, να του δείξει τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει. Ναι. Αλλιώς, αν είσαι μόνος και ελπίζει τον εαυτό σου, σίγουρα ή θα βρει κανένα αγράμματο ή κανένα αντνίδεο, όπως λέει ο Χριστός. Τυφλός τυφλώνει αν οδηγεί, αφότερης βόθυνο πεσούνται. Ναι, αλλά λέει ο Γιώργος Παΐσιος, αυτό που είσαι σωστό είναι, δεν χρειάζεται συζήτηση. Ότι ο πνευματικός είναι ανάγκη να υπάρχει δίπλα μας. Πρώτη ανάγκη. Αλλά ο Γιώργος Παΐσιος λέει, δεν είναι μόνο ο πνευματικός που σου δίνει τα ελαττώματα, και ο πειρασμός που σε πολεμάει. Είτε είναι ο πειρασμός αυτός που είναι εχθρός μας, είτε είναι ο συνάνθρωπός μας που δέχεται τον πειρασμό από την πλευρά του και έρχεται για μας ενοχλεί. Και εκεί φαίνεται η αρρώστια μας ακόμα. Άμα δεις όταν ανεβαίνει το κοντέρ, Βασίλη, τον γκάζι, τάσο τον πατάμε, τελείωσε. Από εκεί φαίνεις αμέσως να σου δίνει την ταχύτητα του εγωισμού. Πόσο τρέχει. Τελείωσε. Σε πείραξε άλλος. Απάντησες, μη ζητάς παραπέρα ότι δεν είσαι άρρωστος. Είναι το πρώτο μάθημα και το μεγαλύτερο. Ωραία, πολύ ωραία. Διακόψτε με, αν θέλετε, την ώρα που έχετε να πείτε κάτι, γιατί ο μονόλογος δεν είναι και απαραίτητος. Λοιπόν, εάν δε έρθει κάποιος χριστιανός, προσέξτε το αυτό, όχι με συγχωρείτε, αν έρθει κάποιος μη χριστιανός και πληροφορηθεί καλά, σας το είπα προηγουμένως δικά μου λόγια, τις εντολές του Χριστού και δει τη σύγχυση που επικρατεί στο χριστιανικό κόσμο, από το βίο των χριστιανών, δεν γνωρίζω εάν θα έβρει άλλους χειρότερους από εμάς εχθρούς του Χριστού. Το προσάχουμε. Να το πούμε ξεκάθαρα. Λέει, αν έρθει κάποιος που δεν είναι χριστιανός, ανάμεσά μας που είμαστε χριστιανοί, έχει πληροφορηθεί όμως τις εντολές του Χριστού, θα διαπιστώσει ζώντας ανάμεσά μας ότι χειρότεροι εχθροί από αυτούς που είναι χριστιανοί, του Χριστού εχθροί, δεν είναι από τους χριστιανούς. Γιατί? Διότι απλούστατα από αυτά που έχουν διδαχθεί και έχουν βαπτιστεί δεν κάνουν τίποτα και με αυτόν τον τρόπο διδάσκουν τον κόσμο ότι οι χειρότεροι από αυτούς δεν υπάρχουν άλλοι. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Δεν έπεισε κάτι κάποιος. Εδώ μας φέρνει σε αυτοέλεγχο. Σε αυτοέλεγχο όλους. Και λέει, είσαι χριστιανός, φρόντισε να βλέπει ο άλλος εσένα που είσαι χριστιανός και να μιμείται το καλό. Αλλά δυστυχώς, λέει, δεν συμβαίνει αυτό και δείχνεις ότι δεν είσαι χριστιανός, αλλά αντίπαλος του Χριστού. Αντίπαλος. Για να μην νομίσει κανείς ότι οι λόγοι μου αυτοί, λέει ο Χρυσόστομος, είναι υπερβολικοί,
θα προσπαθήσω να φέρω τις αποδείξεις. Όχι από πουθενά άλλου, αλλά από αυτές τις εντολές του Χριστού. Αποδείξεις θα φέρω, λέει. Θα σας αναφέρω εντολές Χριστού, θα κοιταχτείτε καλά σε αυτές τις εντολές που είναι ο καθρέφτης σας και άμα δείτε ότι ο καθρέφτης δείχνει ακυλίδωτο το πρόσωπό σας, εντάξει, είστε χριστιανοί τέλειοι. Λοιπόν, τι λέγει λοιπόν ο Χριστός? Δεν θα αποσκοπηθούν πολύ, πολύ λίγο, λίγο από ό,τι έχω εδώ μπροστά μου. Τι λέγει λοιπόν ο Χριστός? Ερέθη της αρχαίης, ερέθη, υπόθηκε στους αρχαίους, στην Παλαιά Διαθήκη δηλαδή. Ου φωνεύσεις, το ξέρουμε όλοι αυτό. Το λέει, δεν σκόνδωσα, δεν έκλεψα, δεν αδίκησα. Τι λέει, για αυτοί που λένε ότι είναι άγιοι. Ναι, λοιπόν, ου φωνεύσεις. Ο Χριστός λοιπόν συμπληρώνει. Υπόθηκε αυτό, ο Κύριος το έδωσε, τον Παλαιό Νόμο. Εγώ δεν λέγω τώρα ημίν, σας λέγω τώρα, ότι πας οργιζόμενος του αδελφού αυτού, ότι κάθε ένας που οργίζεται, που θυμώνει εναντίον του αδελφού του, οικεί σημαίνει χωρίς λόγο. Να θυμώσεις χωρίς λόγο. Υπάρχει αυτή η περίπτωση. Ένοχος εστέ τη κρίση. Είναι ένοχος και θα περάσει από δικαστήριο. Είναι ένοχος. Ποιος μπορεί να πει από εμάς ότι δεν έχει θυμώσει εναντίον αδελφών, εναντίον κάποιον άλλον? Ποιος, παρακαλώ? Λέει, πας κάθε ένας οργιζόμενος, που οργίζεται, που θυμώνει, που εξάπτεται εναντίον του αδελφού του. Όποιος αδελφός, δεν είναι ο αδελφός μου, όλος ο κόσμος, κάθε ένας μέσα από τον κόσμο είναι ένοχος οπωσδήποτε, άρα θα περάσει από δικαστήριο. Κρίση είναι το δικαστήριο. Είναι ένοχος και θα περάσει από δικαστήριο. Παρακαλώ, ποιος βλέπει το καθρέπτη αυτό και ισχυρίζεται ότι δεν έχει οργιστεί? Ποιος δεν έχει υπηρέσει τη θέση ώστε να νιώσει ότι δεν είναι αδερφός του, αν είναι κάτι άλλος ο αδερφός του, ότι είναι αντιπαλός του, ότι είναι οτιδήποτε άλλο? Αλλά θα μου πείτε, πότε τον είδαμε αδελφό? Πότε τον είδαμε σαν τον εαυτό μας? Εκεί είναι άλλο θέμα αυτό. Άμα κρίνουμε τον εαυτό μας, θα δούμε ότι δεν τον είδαμε τον άλλον σαν τον αδελφό μας. Ουδέποτε. Γιατί απουσιάζει το κυρίαρχο στοιχείο, η αγάπη του Χριστού. Η αγάπη του Χριστού. Και ποιος μπορεί να πει γιατί απουσιάζει η αγάπη? Το λέει με άλλο τρόπο ο Κύριος. Λέει, όταν το κακό θα φτάσει σε ακραία σημεία, τότε η αγάπη θα παγώσει, θα γίνει ψυγείο. Άρα λοιπόν, για να μην νιώθω εγώ ο Κώστας αγάπη στο Σταύρο που είναι αδερφός μου, σημαίνει ότι εδώ επικρατεί ανομία και έχει παγώσει η αγάπη. Είδες, Σταύρο, έχει παγώσει εδώ μέσα μου από τον κακό η ψυχή μου. Πώς θα τον αγαπήσω τον άλλον? Που πρέπει να απουσιάσει το κακό για να αγαπήσω τον άλλον. Όταν λέει λοιπόν επικρατήσει η ανομία, τότε θα γίνει ψυγείο η αγάπη των πολλών. Συνεπώς, νούμερο ένα του λέει του φίλου του Δημήτριου ο Ιερός Χρυσόστομος, όποιος οργίζεται είναι ένοχος και είναι υποκρίση. Ως δαν είπε το αδελφό αυτού ρακά, όποιος πει στον αδελφό του, τι σημαίνει ρακά? Κουραγής. Ανόητε. Μελαβώ. Ανόητε, ανόητε. Ναι. Είναι ένοχος και εκείνος. Ο Απόστολος Παύλος το λέει αλλιώς αυτό, για να το καταλάβουμε. Λέει,
τα λόγια μας που βγαίνουν από το στόμα μας να είναι άλλα τη χάρη τη ηρτημένα, να είναι αλατισμένα. Πώς λέμε, αρτήματα, δεν λέμε αυτά που αγοράζουμε, λένε αρτι, να είναι βουτυγμένα μέσα στη Θεία Χάρη τα λόγια μας που θα ακούσει ο άλλος. Να μην του κάνουμε ζημιά. Αλλιώς και το μωρέ που θα του βγει από το στόμα και γι' αυτό θα δώσει λόγο. Το λέει και αλλιώς ο Κύριος αυτό. Εγάρ των λόγων σου κριθήσει, από τα λόγια που λες στη ζωή σου θα κριθείς. Και εκ των λόγων σου δικαιωθήσει και από τα λόγια σου θα σε ανακηρύξω εγώ δίκαιο. Συνεπώς, ο καθένας μπροστά μας, κοιτάμε, είμαστε ακυλίδωτοι. Δεν είναι δυνατόν. Και το πρώτο έχουμε οργιστεί και στο δεύτερο έχουμε πει στον αδελφό μας ανόητε βλάκα, κουτέ και τα ρέστα, σε στιγμές ή και μη στιγμές οργής, σε συζήτηση με τον αδερφό μας. Άστορα, αυτό είναι κουτός. Και αστιότητος ακόμα. Μα δεν λέει, δεν βάζει περιορισμό. Oh. Όποιος πει αστεία, ξεαστεία, σοβαρά, τίποτα. Λοιπόν, όποιος πει στον αδελφό του, μωρέ, είσαι μωρός, περιφρονητικά, είναι ένοχος στη γέννα του πυρός. Και εκείνος είναι υποκαταδίκη. Κοιτάξτε, και οι τρεις χαρακτηρισμοί που απευθύνονται στον άλλον, εξυπακούεται ότι βγαίνουν. Πώς βγαίνει από τη σφίγγα το κεντρί και ψοφάει το ζώο, έτσι βγαίνει και το μίσος και ο φθόνος και δείξη, αλλά μόνο που ψοφάει η ψυχή εδώ, δεν ψοφάει ο άνθρωπος, δεν πεθαίνει ο άνθρωπος, όμοια γίνεται και εδώ, θανατώνεται η ψυχή και άμα θανατωθεί η ψυχή, τέρμα είναι για τη γέννα του πυρός, για την κρίση, για οτιδήποτε άλλο, για τον Άδη, γιατί λέει το μίσος, βάζουμε ένα ίσον δίπλα, μίσος ίσον άδης, τόπος σκοταδιού πέρα για πέρα. Όντως είναι σκοτάδι, γιατί ποιος μπορεί να πει, ποιος κάτω από το μίσος ότι βλέπει σωστά. Όχι με τα μάτια, με το νου βλέπουμε. Τα μάτια βλέπουνε, αλλά δεν βλέπουνε σωστά τα μάτια του νου, του νοός και της καρδιάς. Οπότε σκοτάδι άδης, άβυσσος, πέρα για πέρα. Και ασφαλώς αυτά που ακούσαμε, τους τρεις χαρακτηρισμούς, τέσσερις πως είναι, η έννοια, λέει ο Χρυσόστομος, στο λόγο του Χριστού, δεν είναι αυτή που εμείς μπορούμε να καταλάβουμε, αλλά έχουν βαρύτητα και βάθος δυσνόητο. Κοιτάξτε να δείτε κάτι, για να καταλάβουμε κάτι. Κάποιος διαπράττει ένα έγκλημα, σκοτώνει ένα συγγενή του, παραδείγματος χάρη, ένα φίλο που τον αγαπάει, και λέει στο δικαστήριο, κύριε δικαστά, μου θόλωσε το μυαλό, σκοτίνιασε το μυαλό μου την ώρα εκείνη που το έκανα. Αυτό το σκοτίνιασε συμβαίνει σε όλους όσους έχουν φθόνος, μίσο, εγωισμό. Αυτό συμβαίνει. Και όμως, ενώ η ασθένεια υποβόσκει, τρώει σαν φωτιά τον άνθρωπο μέσα, ο άνθρωπος δεν αντιλαμβάνεται καθόλου το κακό που γίνεται. Και ο γιατρός ουδαμού. Και ο γιατρός δεν φαίνεται πουθενά. Γιατί δεν καταλαβαίνουμε ότι είμαστε άρρωστοι. Πιστεύουμε ότι είμαστε υγιείς, το ανάποδο.
Εάν όμως μερικοί υπολογίζουν υπερβολικούς τους λόγους που λέγω, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, διότι γνωρίζω και μερικούς που το έχουν κάνει τούτο και νομίζουν ότι τα γράφει ο Κύριος μόνο για εκφοβισμό και να μας φοβήσει. Είναι καιρός, αν αυτό είναι έτσι, είναι καιρός τους μοιχούς, τους αρσενοκίτες, τους αρσεγείς, τους ιδωλολάτρες να τους απαλλάξουμε από την κόλαση. Γιατί τα είπε προς εκφοβισμό ο Κύριος, σου λένε. Υπάρχει και αυτή η νοοτροπία μερικών για να καλύψουν τον κακό εαυτό τους, δημιουργούν ένα άλοθη. Άλοθη σημαίνει βάζω κάποιον άλλο να μην φαίνομαι ότι εγώ κάνω τον κακό. Και το άλοθη είναι ο φόβος, τα άγραψε ο Κύριος για να μας φοβήσει, όχι για τίποτα άλλο. Άρα όλα επιτρέπονται. Το καταλάβατε το. Είναι και αυτή η κακή νοοτροπία. Πέρα για πέρα. Διότι εάν μόνο για φόβο απείλησε τους υβριστάς, εκείνους που λένε μωρέ και λοιπά, είναι φανερό ότι και όλοι αυτοί παραπάνω που απειλούνται, οι πόρνοι, οι μοιχοί, οι αρσενοκίτες και λοιπά, ότι και αυτοί πρέπει να απαλλαγούν αφού είναι για απειλή, λέει. Ο Κύριος όταν νομοθετεί, γιατί πρόκειται για νομοθεσία, το Ευαγγέλιο είναι ο νόμος του Κυρίου, ο νόμος του Θεού, πρόκειται για νομοθεσία και ο νομοθέτης που είναι ο Θεός ο ίδιος δεν νομοθετεί κάτι που είναι ανεφάρμοστο στη ζωή. Όχι, εφαρμόσιμο. Και βέβαια η εφαρμογή του νόμου, ένα ποσοστό που μας ανήκει, να το πω έτσι, το ζητάει από εμάς ο Κύριος. Ένα ποσοστό προκειμένου να εφαρμόσουμε το νόμο του. Το ζητάει από εμάς. Ένα άλλο μέρος που εμείς αδυνατούμε να το φτάσουμε, θα μας βοηθήσει με τη χάρη του να το πλησιάσουμε και το εφαρμόσουμε. Παραδείγματος χάρη, από ένα παράδειγμα, αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Είναι εύκολο? Καθόλου εύκολο. Όμως, λέει ο Κύριος, από σένα ζητάω να το βάλεις καλά στο μυαλό σου, να δείξεις την πρόθεση, κάπου το γράφει ο Απόστολος Παύλος αυτό, λέει της κατά πρόθεση κλητής ούση. Όλοι μας, εμείς και όλος ο κόσμος ο χριστιανικός, είμαστε καλεσμένοι, αυτό σημαίνει κλητός, καλεσμένοι όλοι μας από τον Κύριο, και είμαστε καλεσμένοι όχι δια της βίας αλλά σύμφωνα με την πρόθεση που δείχνουμε, κατά πρόθεση. Πρέπει να έχουμε και την πρόθεσή μας να πούμε Κύριε ναι. Το ναι είναι σε εμάς, σε αυτόν είναι η βοήθεια για επιτυχία της προσκύσεως. Είμαστε καλεσμένοι, αλλά με βάση τη δική μας πρόθεση. Και ο νόμος του Κυρίου, με βάση αυτό που είπαμε, είναι εφαρμόσιμος σε εκείνους που έχουν την πρόθεση να τον εφαρμόσουν. Ισχύει σαν το προηγούμενο. Έχεις πρόθεση. Σου φαίνεται ότι είναι δύσκολο έως αδύνατο, δικό του έργο. Το δικό σου έργο είναι να πεις το ναι
και τα παραπέρα θα σε βοηθήσει να τα κάνεις. Ξέρετε κάτι και τελειώνω, τελειώνω. Για όλους τους Αγίους, για όλους τους Αγίους, ο μιλώντας Απόστολος Παύλος, λέει αυτό που είπε για τον προφήτη Ηλία. Το λέει ο Απόστολος Παύλος ή ο αδελφόθεος Ιάκωβος. Διορθώστε με άμα κάνω λάθος. Λέει, ομοιοπαθείς με μας ήσαν οι Άγιοι. Δηλαδή, τι σημαίνει ομοιοπαθείς. Είχαν σώμα σαν και εμάς, είχαν αδυναμίες σαν και εμάς. Το σώμα έχει απαιτήσεις των Αγίων όπως και το δικό μας σώμα. Και τούτο εδώ το ο νους και αυτό ομοίως έκανε το λοξοδρόμο. Το λοξοδρόμο. Διαβάστε γύρω πάει να το δείτε. Λέει πόσες φορές δεν βρήκα το λογισμό μου να βαδίζει στραβά και να καταδικάζω ανθρώπους που κάνανε κάτι που δεν ήταν στραβό. Που δεν ήταν στραβό. Δεν αναφέρει ένα παιδάκι που είχε διάλογο ο Ιεροπαΐσιος που πήγε και του χτυπάει το καμπανάκι, μπήκε μέσα και κάθεσε για να έχουμε και απτά στο χέρι μας παραδείγματα να δούμε ότι βαδίζει στραβά. Για να πάει ίσια από εκεί θα έρθει η βοήθεια. Γιατί από τότε που πέσαμε από τον Παράδεισο και είμαστε άσωτοι, το μυαλό μας είναι στην ασωτεία ολωνών. Χρειάζεται να συνέλθουμε για να καταλάβουμε ότι πάμε στραβά. Λοιπόν, πάει το παιδάκι και του είπε ο Άγιος Παΐσιος στην αυλή. Του λέει, τι γυρεύεις, του λέει, θέλω το γύρω Παΐσιο, το καλύφι του. Λέει, τι το θέλεις, του λέει. Μην ευρειάζεις. Τι τον θέλεις, λέγει, κάτι θέλω να του πω. Δεν είναι εδώ, του λέει. Λείπει. Και θα αργήσει να έρθει. Έχει πάει να πάρει τσιγάρο. Το έχει διαβάσει. Έχει πάει να πάρει τσιγάρα για να του δοκιμάσει το λογισμό. Λοιπόν και λέει, για κάποιον άλλον, λέει, του λέει το παιδάκι, θα έχει πάει να τα πάρει. Του έβαλε αμέσως τρικλοποδιά με ίσιο λογισμό. Το αντιλαμβάνεστε και το πράγμα. Του λέει, πες μου τι το θες, για θα αργήσει να γυρίσει, του λέει. Δεύτερη τρικλοποδιά. Λέει, θα περιμένω γιατί τον θέλω. Και του είπε άλλους δύο-τρεις λογισμούς στραβούς και το παιδί του απαντούσε με ίσους λογισμούς. Και λέει, δευτέρα γυμνασίου πήγαινε. Και λέει, ένα μικρό παιδί πόσοι πάλι έκανε με ίσους λογισμούς, λέει. Πάει στραβά αυτό. Το λέω και το πράγμα για να καταλάβουμε ένα πράγμα. Ότι εμείς θα κάνουμε αποδοχή, θα περνάμε τις εντολές του Θεού μέσα μας άκρητα, γιατί είναι λόγος Θεού, είναι νόμος Θεού, δεν θα λέμε αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι, Κύριε, το ζητάς εσύ. Ξέρω ότι εγώ δεν έχω τη δύναμη. Όμως, με τη δύναμή σου, όλα είναι δυνατά. Πώς είναι δυνατόν αλλιώς να γίνει. Και από εκεί και πέρα, τέρι, το ένα χέρι εσύ, το άλλο του Θεού, προχωράς και λίγο, δεν θα ανέβουμε την κορυφή μόνο σάλτο, θα πέφτουμε, θα σηκωνόμαστε μέχρι που να φτάσουμε εκεί πάνω, θα αιματώσουμε, θα κλάψουμε, γιατί ποιος δεν έχει πέσει και δεν έχει στεναχωρηθεί στη πτώση του, μόνο παιδιά. Δεν ξέρω εγώ, πέφτω και στεναχωριέμαι που πέφτω, μπορεί να είναι και εγωισμός αυτός και κλαίω μερικές φορές. Λοιπόν, και λέω, Θεέ, βοήθησέ με να το ξεπηδήσω. Όμως δεν θα κάνω πίσω, θα προχωρήσω. Αδελφιά μου, κλείνουμε εδώ το θέμα, δεν τελείωσε, του Ιεροσυστόμου περί κατανοίξεως. Θα χρειαστεί κι άλλη φορά να ασχοληθούμε με το ίδιο θέμα. Ας έχουμε του Κυρίου τη βοήθεια και του Αγίου που μελετάμε την ομιλία του, την ευλογία του. Αμήν. Για να μην κάποιος κάτι, ευχαρίστως, θα ακούμε και είμαστε εντάξει από εκεί πέρα. Έτσι. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Καλή εντάμωση την άλλη Δευτέρα. Λοιπόν.
Άγιος ο Θεός. 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 Πάτε λοιπόν, ευελίσσου εμείς, και εσύ το τομά σου, έτω η βασιλεία σου, και τίλω το τομά σου, όσο το αρνών και επιζήσεις, να άρχουν μόνο το Θεού σου, δώσε εμείς σήμερα, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, όσο και εμείς αφήρουν τις αφηλέτες ημών, και μη είσαι να έχεις ημάς και ερχόμουν, αλλά είσαι ημάς από το πονηρό. Θα ήθελα να πω και κάτι, πάνω επί του θέματος, πάει κάποιος στον Άγιο Πορφύριο, όταν σούσε, γιατί λέμε, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Και του λέει, αν ήταν γυναίκα ή άντρας, δεν θυμάμαι, λέει, δεν μπορώ να μιλάω για το καλό γέροντα, δεν μου βγαίνει. Και του λέει ο Άγιος Πορφύριος, άκουσε, καντομία, με το ζόρι, ας μην το μπορείς, πες την καλή κουβέντα, μια φορά, ξαναπες τη δεύτερη φορά, ξαναπες τη τρίτη, ξαναπες τη τετάρτη φορά, μετά από μερικές φορές θα βγαίνει μόνο του λέει, από μέσα σου και θα συνηθίσει το καλό επάνω. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Δηλαδή, ακούμε, παίρνει τη ρότα αυτή η ψυχή. Αυτό εννοώ και το είπα εκείνο το πράγμα. Όμως δεν αγαπάμε όσο πρέπει. Είδες τι είπε ο Απόστολος Παύλος. Είσαστε χριστιανοί, λέει. Ναι. Και δεν μπορείτε να λύσετε τις διαφορές σας, αλλά πάτε στους ειδωλολάτες. Στα δικαστήρια. Στα δικαστήρια ειδωλολατρικά. Στου ιδρολάτε λέει πάντα να πείτε, κάνει που χωρεί ο ένας με τον άλλον, λέει. Τι πιάνει η αγάπη του, κύριε Μετάξυσα. Πού να είναι ο Άγιος Τίχωνας, ο γέροντας του Αγίου Παϊσίου, που πήγε ο ληστής για να τον κλέψει. Και του έσφιξε το λαιμό. Πες που τα έχεις τα λεφτά του, λέει. Λοιπόν, που τα έχεις τα λεφτά του, λέει. Και το μεταξύ του είχε πάει μια πιταγή, πώς την πήρε, την έκανε λιανάτρια πιταγή και την μοίρασε στους φτωχούς μοναχούς. Και δεν την είχε. Αφού είδε ότι δεν είδε τι είχε, το ζητήσανε να δώσει ανάκριση, το πιάσανε και το ληστή και λέει, μα εγώ το συγχώρεσα, άσε τον άνθρωπο, α, και εμένα άστε και εμένα ήσυχο. Πες το, Βασίλη, στα δικαστήρια είπες εσύ. Στα δικαστήρια, εκεί, εκεί, εκεί.